Το καλοκαίρι αναλαμβάνει η ομάδα προστασίας στα πανεπιστήμια, όπως ανακοίνωσε η Νίκη Κεραμέως. Επιπλέον, ο Υπουργός Παιδείας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Πανελληνίων πριν το 15 Αύγουστο, ενώ επανέλαβε ότι θα γίνουν 8.600 προσλήψεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά στην ομάδα προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι αναλαμβάνει δράση το καλοκαίρι. Σε συνέντευξή της στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Υπουργός Παιδείας ανέφερε συγκεκριμένα ότι είχαν προτείνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ψηφίστηκε διάταξη, βάσει της οποίας θα συσταθεί ένα ειδικό σώμα, το οποίο θα έχει κυρίως αποτρεπτικό ρόλο, που θα λαμβάνει ειδική εκπαίδευση. Ο νόμος έχει προβλέψει ότι θα πρέπει να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα. Είμαστε σε φάση που αναμένουμε το προεδρικό διάταγμα από το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά τη θετική του απόφαση για τη συνταγματικότητα της ρύθμισης και αμέσως μετά οι ομάδες αυτές θα αναλάβουν δράση μέσα στα πανεπιστήμια μέσα στο καλοκαίρι. Σχετικά με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων Εξετάσεων που ενδέχεται να ανακοινωθούν πριν το 15 Αύγουστο, η κυρία Κεραμέως είπε πως κάνουμε μια προσπάθεια να εκδώσουμε τα τελικά αποτελέσματα εισαγωγής πιο νωρίς από ό,τι συνήθως. Για πάρα πολλά χρόνια αυτό γινόταν στα τέλη Αυγούστου. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να βγουν τα αποτελέσματα πιο νωρίς, πριν τις 15 Αυγούστου, για να ανακουφίσουμε τους υποψηφίους που έχουν και εκείνοι τις δικές τους αγωνίες.